Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου τη σημερινή μας σύσκεψη, τη σημερινή μας πρωτοβουλία για τη μάζοξη των φορέων και των διάφορων σωματείων, τώρα ακόμη καλύτερα. Θέλω να πω δύο πράγματα για τον αθλητισμό, τον ΑΜΕΑ. Πιο δυνατός. Μ' ακούτε τώρα? Κάθε χρόνο χειροτερεύουν τα πράγματα για τον άνθρωπο που θέλει, τον ΑΜΕΑ που θέλει να αθληθεί. Από το 2020, με απόφαση της κυβέρνησης, όλα τα αεραστεχνικά σωματεία ατόμων με αναπηρία έπρεπε να ενταχθούν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Έχουν βάλει κάποια οικονομικά κριτήρια ώστε να μπορούν να ενταχθούν αυτά τα σωματεία. Θα πρέπει δηλαδή να βρουν πόρους να καλύπτουν τις συμβάσεις των προπονητών. Ναι, δεν πειράζει. Να καλύπτουν τις συμβάσεις των προπονητών τους, τα έξοδα του εξοπλισμού και των αθλητών τους. Όπως φαντάζεστε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα αναγκάζουν τα σωματεία να στραφούν προς τη χορηγία. Δηλαδή, ουσιαστικά προς τη φιλανθρωπία, στο να γίνουν οι ανάπηροι αθλητές βιτρίνα της κάθε κυβέρνησης, ενώ αυτοί κερδίζουν στις πλάτες μας. Δηλαδή, πρέπει να τους λέμε και ευχαριστώ που θα μας δίνουν ψίχουλα. Τον 21ο αιώνα αυτό εμείς δεν πρέπει να το δεχτούμε. Ο αναπηρικός αθλητισμός είναι δικαίωμά μας, είναι μέσο κοινωνικοποίησης για τον κάθε ανάπηρο. Ακόμα είναι και θεραπευτικό μέσα, ειδικά για άτομα, ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες ή κινητικές αναπηρίες. Στο βωμό του κέρδους, δηλαδή, πολλοί ανάπηροι έχουν μείνει εκτός αθλητισμού, πολλά αναπηρικά και αεραστεχνικά σωματεία έχουν κλείσει, γιατί δεν μπορούν να βγάλουν τα προς το ζύμ. Δεν μπορούν να πληρώσουν προπονητές, δεν μπορούν να καλύψουν τις απαραίτητες ανάγκες των αθλητών τους, ούτε και τα έξοδά του κάθε σωματείου. Μιλάμε για ενίκεια, μιλάμε για πληρωμές, ξέρω εγώ, ΔΕΗ κτλ. Αυτοί οι κυβερνήσεις διάφορες ανά καιρούς, αυτό το λένε εξέλιξη. Ότι να θα μπείτε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, θα υπάρξει η καλύτερη, ξέρω εγώ, συμμετοχή αθλητικών σωματείων, η καλύτερη διανομή κτλ. Όπως είπα και πριν, αυτό έχει ουσιαστικά έχουν κλείσει πάρα πολλά σωματεία εξαιτίας αυτών. Άρα έχουν μείνει και πολλοί ανάπηροι εκτός αθλητισμού. Ο νέος ανάπηρος σήμερα, για να το συνδέσω λίγο και με αυτό που λέω, γιατί είναι αλυσίδα, μαζί με τον αθλητισμό ούτε μπορεί ουσιαστικά να έχει την καλύτερη δυνατότητα ώστε να μπορεί να σπουδάσει με ίσους όρους, να μπορεί ακόμα να πηγαίνει και σχολείο, όταν βλέπουμε πολλά ειδικά σχολεία να είναι αναπηραποθήκες. Με κάθε ειλικρίνεια το λέω αυτό και δεν υπερβάλλω. Από τη στιγμή που σε διάφορα τμήματα ένταξης και ειδικών σχολείων είναι πάνω από 5-6 μαθητές, με έναν δάσκαλο που έχει διάφορες αναπηρίες να δουλέψει. Και όπως καταλαβαίνουμε, αυτό δεν είναι εθικτό. Γι' αυτά έχει ευθύνη το σύστημα, γιατί δεν κάνει τις απαραίτητες προσλήψεις ώστε να μειωθούν τα τμήματα και να μπορούν να έχουν σωστή εκπαίδευση τα παιδιά. Και εννοείται πως δεν υπάρχουν και μόνιμες προσλήψεις. Ο νέος φοιτητής σήμερα
δεν μπορεί να σπουδάσει με ίσους όρους. Καταρχάς, δεν υπάρχει τμήμα προσβασιμότητας το οποίο να καλύπτει όλες τις ανάγκες. Ουσιαστικά, τι λένε τα πανεπιστήμια, ότι υπάρχει ένα τμήμα προσβασιμότητας σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια που είναι το ίδιο, που βάζει, ας πούμε, εθελοντές, φοιτήτριες και φοιτητές αρτιμελείς στο να γράφουν σημειώσεις στα παιδιά, στο να πηγαινοφέρουν τα παιδιά, με αναπηρίες πάντα, και να τους βοηθάνε όπως μπορούν. Ενώ τα περισσότερα τμήματα παίρνουν επαχυλές επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Πώς μπορεί ένας νέος ανάπηρος να σπουδάσει με αυτούς τους όρους, όταν δεν ξέρει πώς θα πάρει το βιβλίο του, δεν ξέρει να πάει στη σχολή του λόγω ότι δεν κάνει κινητικότητα ή δεν είναι προσβάσιμος ο χώρος για αυτόν, όταν δεν έχει τα κατάλληλα μέσα να εκπαιδευτεί. Η μόνη λύση λοιπόν για όλο αυτό είναι η συσπήρωση των αναπήρων, η συσπήρωση των γονέων αυτών με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, με φορείς οι οποίοι είναι τίμοι, οι οποίοι θέλουν να αγωνιστούν τίμια και να πούν φτάνει, δεν πάει άλλο. Και όταν λέμε φτάνει, δεν πάει άλλο, εννοούμε ότι πρέπει ο κάθε ανάπηρος να έχει δικαίωμα και στη μάθηση και στην άθληση και, και στις σπουδές, αλλά να είναι και παραγωγικός μετέπειτα στην κοινωνία. Να μπορεί να δουλέψει και να μπορεί να εργαστεί. Το μεγαλύτερο ποσοστό ικανών προσεργασία αυτή τη στιγμή των ΑΜΕΑ δεν δουλεύει. Το μεγαλύτερο ποσοστό που σπουδάζουν αυτή τη στιγμή των ανάπηρων είτε θα τα παρατήσουν μέσα στη σχολή τους, είτε θα αργήσουν πάρα πολύ να την τελειώσουν για αυτές τις σχολείες που προανέφερα. Είμαστε στον 21ο αιώνα και ο ανάπηρος δεν μπορεί να έχει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά, τεχνολογικά μέσα στο να μπορεί να διαβάσει, στο να μπορεί να είναι αποδοτικός. Ενώ μπορεί να γίνεται άνετα βιτρίνα όμως στο αν ένας αθλητής θα πάρει ένα μετάλλιο, ουσιαστικά να πάρουν αυτή τα εύσημα επειδή έτυχε και επειδή προσπάθησε πάρα πολύ ένας ανάπηρος να πάρει ένα μετάλλιο ή ένας ανάπηρος μαθητής να πάρει άριστα. Εκεί φαίνεται η ευαισθησία τους και γίνεται βιτρίνα ο ανάπηρος ώστε από πίσω να κρύβεται μια μεγάλη σαπίλα ουσιαστικά, γιατί το συμπληκτικό ποσοστό των ΑΜΕΑ δυσκολεύονται πάρα πολύ. Οι ΑΜΕΑ δηλαδή που είναι σε φτωχές λαϊκές οικογένειες, οι ΑΜΕΑ που έχουν και τις οικογένειές τους που ζουν από, μπορεί να ζουν και από το ίδιο το επίδομα του ΑΜΕΑ, δυσκολεύονται πάρα πολύ και ουσιαστικά τα παρατάνε. Ο μόνος τρόπος για να τα αλλάξουμε και να τα κάνουμε καλύτερα τα πράγματα είναι η συσπήρωση με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων. Μια καλή αρχή είναι να είμαστε όλοι στην επανεργατική απεργία στις 6 το Απρίλη, δίπλα στους γονείς μας, δίπλα στους εργαζόμενους, δίπλα σε αυτούς δηλαδή που αγωνίζονται πραγματικά για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Ενώ οι κυβερνήσεις έχουν να αγοράζουν όλα αυτά τα οπλικά συστήματα, τα αεροπλάνα, τα ραφάλ, τέλος πάντων, όπως λέγονται, να δίνουν δισεκατομμύρια, δεν έχουν να δώσουν ούτε ένα ευρώ για τα αθλητικά σωματεία. Μόνο και μόνο από εκεί καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο εμπαιγμός και ποια είναι η κοροϊδία τους.